ότι είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γι' αυτό παίρνει πολύ μεγάλη αξία η νίκη μας. Η ομάδα του Πύρα σου παλεύει για τη σωτηρία της. Θα δώσω πάρα πολλά συγχωρετήρια στους παίκτες μας, γιατί είχαν ένα ψυχολογικό ντεζαβαντάζ. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σε μια φάση που δεν αντιδράσαμε σωστά. Νομίζω όμως ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ποιότητα, η οποία φάνηκε σιγά σιγά στο γήπεδο. Και παρόλο που είχαν σήμερα οι παίκτες μου άγχος και γενικά κάναν ένα μέτριο παιχνίδι, κατάφεραν κάνοντας κατά τη ψυχή να το κερδίσουν. Συνεχίζουμε, μένουν παιχνίδια σημαντικά. Πολλές ομάδες έχουν ενδιαφέρον για τη σωτηρία τους και για τέτοιους στόχους. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα και θα γίνει μάχη που πιστεύω ότι θα κριθεί στο τέλος. Οι συνθήκες το Δεκέμβριο, οι οποίες βοήθησαν. Είχαμε επίσης κάποιους παίκτες μας οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν στον πρώτο γύρο, και μαζί με το γεγονός ότι ανέβασαν όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα την απόδοσή τους, μπορώ να πω ότι περίπου βρεθήκαμε σαν ομάδα πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογική αυτή η εικόνα που βλέπετε. Γι' αυτό και τα γκολ που μπαίνουν, γι' αυτό και η ομάδα μας έχει νομίζω αυτή την εικόνα. Είναι καθρέφτης η εικόνα των παιχνιδιών, είναι καθρέφτης της ομάδας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καλή κατάσταση, είναι γεγονός. Και δεν είχε βέβαια 4 γκολ υποτιμές κατηγορίες. Τα νούμερα, να ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνει ότι με τα νούμερα θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά λένε σίγουρα και κάποιες αλήθειες. Άμα γίνει μια σωστή ανάλυση και αξιολόγηση, τότε μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή. Να είστε καλά. Ήταν ένα δύσκολο μάτς σε ένα γήπεδο που είναι ακατάλληλο, πιστεύω, για να παιχτεί ένα παιχνίδι. Δεν βοήθησε και ο αγωνιστικός χώρος, δεν βοήθησε και ο καιρός. Είμαστε μαχητικοί, παλέψαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Όμως μπήκαμε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και γυρίσαμε το μάτς. Συνεχίζουμε δυνατά και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Για το παιχνίδι θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μόνο εμείς. Δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησία. Ήταν κρίσιμη φάση της αγωνίας. Μείναμε με 10 παίκτες. Μείναμε πάλι πολύ ώρα, από 35-37 με 10 παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε τον γκολ. Μεγάλη πίεση. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Την τελευταία ευκαιρία του γύρου ήταν δικιά μας. Και γενικά θέλω να πω λίγα σε σήμερα. Γιατί τελικά εμείς είμαστε εδώ στις ομάδες τις θεωρητικά μικρές. Γιατί οι ομάδες στο γήπεδο θα είναι μικρές οι όλοι. Όχι. Έχουμε να σας διολοκληρώσω τη φράση. Τραβάμε όλοι το κουμπί. Ποια γίνονται οι μάγκες. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχουμε ομάδες καλές στην αλλαγή παιχνιδιού. Εδώ η κατηγορία. Κάνουν αλλαγές παιχνιδιού, αλλάζουν τους πιέσεις από τη μια μεριά, την αλλάζουν στην άλλη. Και αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να τους. Αυτό που είμαστε τα παιδιά τα νέα, αλλά έχουν καλές αλλαγές παιχνιδιού και έχουν πρόβλημα. Θεωρείς, Στέφανε, ότι στη φάση που πέρα που κερδίζει η ομάδα σου έπρεπε να έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα ο αντίπαλος? Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Δεν μιλάω για τη διαιτησία. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Εμείς τα δώσαμε μέχρι τελευταίας. Μείναμε με 10, μετά μείναμε με παιδιά, ήταν με μισά πόδια. Και παλεύαμε μέχρι το τέλος με τις πιθανότητες της δικής μου. Και θα ήθελα να το μεταφέρετε εσείς κάποια πράγματα. Να δείτε εσείς αυτά που είδατε τι έγινε. Να μην τα μιλήσω. Δηλαδή, σιωπή καμιά φορά είναι χρυσός, αλλά καμιά φορά και παλεύοντας έναν άνισο αγώνα, γενικά λέω αυτό που περνάει η ομάδα μου, είναι μόνο και μόνο υπάρχει σε κάτι δυνατό και καλύτερο. Και ας έχεις και χάσει. Γιατί έχεις κερδίσει τον εαυτό σου. Ενώ μπορεί να έχεις κερδίσει και να έχεις χάσει τον εαυτό σου. Αυτό θέλω να πω. Ωραία. Κάτω πιθανότητα σε αυτό το παιχνίδι να παίξουμε την κατηγορία. Διαφωνώ σε αυτό. Όπως η νίκη ήταν στόχος. Και το δείξαμε. Εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα παρόλο που έχει εκατομμύρια. Αυτό εγώ θέλω να γράψω, νομίζω ότι συμφωνείτε. Αυτό το δείξαμε, έτσι το δουλέψαμε εμείς. Αυτό που έχουμε, αυτό παλεύουμε να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν κοιτάμε πώς ξεκινάμε. Έχουμε ενθουσιασμό. Αλλά κάτι θέλω να μας τον κόψουν. Αυτό. Ωραία. Κάθε παιχνίδι παίζουμε την κατηγορία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπήκαμε από την αρχή να πάρουμε το παιχνίδι, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Τα παιχνίδια λιγοστεύουν. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν να πάρουμε τη νίκη. Μπήκαμε δυνατά. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Πρώτα απ' όλα είμαστε μια οικογένεια. Αυτό μετράει. Θα το παλέψω μέχρι τέλος. Πιστεύω να βγούμε νικητές.